Έβγαλε στους δρόμους στον κόσμο το ΑΚΕΛ για να διαμαρτυρηθεί για το νέο κύμα ακρίβειας που πλήττει τον Κύπριο καταναλωτή. Το κόμμα της αντιπολίτευσης οργάνωσε διαμαρτυρίες σε όλες τις πόλεις με τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος Στέφανο Στεφάνου να πραγματοποιεί ομιλία στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο άνοιγμα της οδού Λίδρα στη Λευκοσία, ρίχνοντας τα πυρά του προς την κυβέρνηση και απέτησε από αυτή να λάβει μέτρα ειδικότερα τώρα που το πρόβλημα θα οξυθεί λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του συναγερμού όμως πεισματικά αρνείται να πάρει μέτρα. Προκλητικά αδιαφορεί. Η κυβέρνηση πέραν από την πολιτική ευθύνη που έχει να προστατεύσει την κοινωνία έχει και την ηθική ευθύνη να το πράξει. Επαναλαμβάνοντας την άποψη ότι η κυβέρνηση ευθύνεται για την αύξηση στις τιμές της ενέργειας λόγω των ψηλών προστήμων για τους ρήπους που πληρώνει η Κύπρος, ενώ έκανε λόγο για αναλγησία της κυβέρνησης που επιτρέπει την σχροκέρδεια σε καύσιμα και αγαθά. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση του κόμματος για μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό και αναφέρθηκε και σε μια σειρά από άλλες προτάσεις. Τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα. Απαιτούμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Απαιτούμε καθορισμό πλαφών σε είδη πρώτης ανάγκης. Καταλήγοντας ότι λόγω της φιλοσοφίας της η κυβέρνηση αγκαλιάζει με θαλπορή μόνο τις τράπεζες και τα μεγάλα συμφέροντα. Στους δρόμους βγήκαν οι κάτοικοι